σε μια βιωματική εκδήλωση για την παραγωγή του μελιού, τη μέλισσα και τη διαδικασία κατά την οποία το αγνό αυτό προϊόν φτάνει στους καταναλωτές, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα παιδιά του χωριού της Κοσμηράς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά ύστερα από 2 χρόνια από την τοπική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και το επόμενο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του θεσμού της Ηπειρώτικης Πίτας στις 19 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι νεαροί κάτοικοι του χωριού είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην παραγωγή του μελιού, να διεκδικήσουν δώρα, καθιστώντας έτσι τη συγκεκριμένη εκδήλωση ως ένα δημιουργικό πόλο έλξη για όλους τους μικρούς και μεγάλους κατοίκους της Κοσμηράς. Είμαστε απόψε εδώ συγκεντρωμένοι στην πλατεία του χωριού. Ο σύλλογός μας, η Φιλοπρόοδη Κίνηση Κοσμηράς, κάνει μια εκδήλωση για τα παιδάκια μέσα στα πλαίσια των θερινών μας εκδηλώσεων. Μετά από 2 χρόνια απραξίας, λόγω του γνωστού ιού, ξεκινήσαμε με μεγάλη όρεξη να ασχοληθούμε με τις εκδηλώσεις, με τα πολιτιστικά του συλλόγου μας και η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο μέλι και τη μέλισσα. Μαζεύτηκαν τα παιδάκια μας εδώ, είδαν κάποιο slides για τη μέλισσα και το μέλι, βλέπουν τώρα πώς βγαίνει το μέλι, θα πάρουν τα δωράκια τους και πιστεύω είναι μια δημιουργική βραδιά για τα παιδιά μας και γενικά για τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας που είναι εκδηλώσεις που τις χαιρόμαστε και τις περιμέναμε γιατί τα 2 αυτά χρόνια ήμασταν έξω από τα δρόμενα. Δώσαμε και άλλες ευκαιρίες στα παιδιά μας, για μια βραδιά την αφιερώσαμε στο περιβάλλον, ήρθαν πολλά παιδάκια, έπαιξαν παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια, πήραν δωράκια. Και γενικά η πλατεία του χωριού μας γέμισε από παιδικές φωνές. Στα πλαίσια αυτά έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Μια βραδιά ήταν βραδιά μιας ταινίας που δείξαμε. Μια Κυριακή ήρθαν από κάποια εθελοντική ομάδα, μέτρησαν το ζάχαρο συγχωριανών μας, μοίρασαν ζαχαρομετρητές και ήταν μια εκδήλωση και αυτή που πλαισιώθηκε από κόσμο πολύ. Ακόμη, μέσα στο πρόγραμμά μας είναι η εκδήλωση κεντρική που κάνουμε στις 19 Αυγούστου, είναι η εκδήλωση της Ηπειρώτικης Πίτας. Θα έρθουν και θα δώσουν τις πίτες οι νοικοκυρές του χωριού μας. Έχουμε μια εκδήλωση μουσικοχορευτική. Σας καλούμε να έρθετε στις 19 το βράδυ και στη συνέχεια έχουμε μια θεατρική παράσταση με το Διπεθή στις 23 Αυγούστου. Τώρα, για την απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στο μέλι και στην μέλισσα, θα σας μιλήσει ιδιαίτερα η Ζωή Ιζώτου, η οποία είναι υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει περισσότερες γνώσεις για πάνω σε αυτόν τον τομέα ως γεωπόνος. Γεια σας και από μένα, από την Κοσμηρά, από την πλατεία της Κοσμηράς. Προσπαθούμε να τη ζωντανεύουμε, να καλούμε τα παιδιά να νιώθουν ότι το χωριό είναι ο χώρος τους, ότι θα ζήσουν πράγματα εδώ, ότι θα μάθουν πράγματα εδώ. Είχαμε ξεκινήσει τον Ιούνιο με την γιορτή για το περιβάλλον. Κάναμε πολλά παιχνίδια, μάθαμε για την ανακύκλωση, μάθαμε για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και σε συνέχεια εκείνης της εκδήλωσης ήρθαμε σήμερα να κάνουμε ένα βιωματικό εργαστήριο, πάλι για παιδιά, με θέμα κεντρικό τη μέλισσα και το μέλι, ένα βιωματικό εργαστήριο μελισσοκομείας, όπου βλέπουμε πώς βγαίνει το μέλι από την κυρίθρα, τι ακριβώς κάνει η μέλισσα, γιατί είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο, γιατί είναι το πιο σημαντικό έντομο στη φύση. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χαρούμενα όταν τα καλούμε με ένα συγκεκριμένο λόγο. Νιώθουν ότι προσφέρουν, συμμετέχουν, μαθαίνουν και εμείς μαζί τους γινόμαστε ξανά παιδιά και μαθαίνουμε. Στα πλαίσια της κινητοποίησης του συλλόγου μας είμαστε έτσι έτοιμοι να κάνουμε διάφορα τέτοια και πάλι και το χειμώνα με υγεία όλοι να αρχίσουμε να παίρνουμε
πίσω όλες εκείνες τις εμπειρίες που ξεχάσαμε για 2 χρόνια. Η Κοσμηρά έχει πλάνο να κάνει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Παρακολουθώντας τη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε πολλές από αυτές τις προσκλήσεις και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μετά αρχίζει με πιο μεγάλη δύναμη, γιατί... Για να ανοίξεις. Παλατζέγι. Κάτσε βρε, κάτσε βρε. Εσύ αγάπη και μέσα, άμα θες να μπεις, θα σε βάλουμε στο τέλος. Εύκολα, εύκολα. Εντάξει, εσένα στο τέλος θα σε βάλουμε μέσα. Νικόλα, πάνε. Κάσε. Και θα παίξουμε και κάσε, μην πιάνεις. Κάσε. Έτσι, μπράβο. Και ήταν να το τρώσω το φαγητό. Σ' αφήνω. Μπράβο. Όπα, όπα. Μπράβο ρε Νικόλα, φοβερός είσαι φίλε. Μετά τα κοριτσάκια θα κάνετε εσείς εδώ. Εδώ στη σειρά ήταν τα παιδάκια, ήταν εδώ. Καθάρισε τα χεράκια σου εκεί με το πανάκι, πήγαινε από εκεί που είναι ο Σπύρος και καθάρισε τα χεράκια σου εκεί με τον εγώ. Έλα μετά, μπράβο, είσαι πολύ καλή. Μπράβο, Βαρτουλά μου. Είσαι πολύ καλή. Για πάμε. Δεν πειράζει, δώσουμε μετά άμα είναι για να βγει το μετάκι. Θα πέσω από κάτω μετά. Λες, τέσσερις κυρίθρες κρυμάτες. Τέσσερις κυρίθρες, δεν είναι φουσκούρδας, δεν είναι. Τα καλύτερα. Αυτό είναι. Τέσσερις. Αυτό είναι χρυσόμι. Θέλει και αυτό είναι μέσα. Είναι χρυσομπούρμπουλα το λέμε, αλλά. Μπούρμπουλα και εμείς. Μπουζουλά. Μπουζουνά. Απλά τα έκανα κι άλλο. Χρυσομπούζουνά. Χρυσομπούρμπουλα. Και τη σομπούρα το λέω. Δημήτρη, η άλλη εβδομάδα. 12. Πήγαινε. Εδώ είναι και το 11.